Καλησπέρα Γιάννη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πώς είσαι? Μια χαρά, εντάξει. Μεγάλη νίκη χθεσινή. Το ερώτημα είναι, γιατί γίνονται τα play-off, Γιάννη? Πρώτο ερώτημα από μένα τουλάχιστον. Ναι, εντάξει, η νίκη χθεσινή είναι μια καλή νίκη, γιατί πάντα όταν είναι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, όλοι ξέρουμε τη σημασία των παιχνιδιών αυτών, οπότε είτε έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον είτε όχι, είναι μια καλή νίκη για την ομάδα μας. Δεν το συζητάμε. Τώρα όσο αφορά τα play-off, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, είναι ο ορισμός του πρωταθλήματος από την αρχή. Δυστυχώς για την ομάδα μας είμαστε εκτός διεκδίκησης από νωρίς, όπως και για τις άλλες ομάδες. Είδαμε χθες ότι ο Ολυμπιακός βαθμολογικά τελείωσε το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν λόγοι που πρέπει να συνεχιστεί, γιατί δεν... Λόγοι κυρίως για το ποιες ομάδες θα παίξουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα την επόμενη χρονιά. Γιάννη, όπως και στο μπάσκετ, βλέπαμε άλλη ομάδα πριν την έλευση του coach Λυκογιάννη, άλλη ομάδα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες. Νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με εσάς, δηλαδή με τον κύριο Ματιάσεβιτς η ομάδα δείχνει άλλο πρόσωπο, έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, λειτουργεί καλύτερα, είναι πιο ανταγωνιστική, παλεύεται σε υπέρτατο βαθμό το κάθε σετ ακόμα και αν αυτό δείχνει χαμένο. Εξήγησε μας λίγο αυτή την μεταμόρφωση προς το καλύτερο του ΠΑΟΚ. Ναι, η μεταμόρφωση προς το καλύτερο είναι δεδομένη. Ισχύει αυτό που λέτε, η ομάδα παλεύει κάθε παιχνίδι. Υπάρχει καλό κλίμα που υπήρχε έτσι κι αλλιώς από την αρχή της χρονιάς, από το καλοκαίρι στην ομάδα. Δουλεύουμε σωστά και βγαίνει παρόλα τα προβλήματα που έχουμε και έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Παρόλα τα προβλήματα η ομάδα αποδίδει σε ένα καλό επίπεδο και φέρνει και αποτελέσματα κόντρα στις ατυχίες όπως είπα και πριν. Τώρα όσον αφορά την αλλαγή του προπονητή, εντάξει πάντα παίζει ρόλο μια αλλαγή προπονητή, αλλά εμείς είμαστε επαγγελματίες και δεν είναι αποκλειστικά, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι αποκλειστικά λόγω της αλλαγής του προπονητή. Σίγουρα βοήθησε σε πολλά κομμάτια, αλλά όπως και με τον προηγούμενο προπονητή, όπως και με τον κάθε προπονητή, εμείς είμαστε επαγγελματίες και κάνουμε εξίσου την ίδια προσπάθεια και έχουμε την ίδια διάθεση για να πετύχει η ομάδα. Γιάννη, υπάρχει εντός της ομάδας η πικρία ή η στεναχώρια ότι δεν μας αξίζει αυτό που βιώνουμε σε ό,τι αφορά τη βαθμολογική θέση? Δηλαδή, η ομάδα κέρδισε με πολλές ελλείψεις στο Παναθηναϊκό, εκτός έδρας, κέρδισε τον Ολυμπιακό, κάνει νίκες. Νιώθετε λίγο σκασμένη ή πικραμένη, δεν ξέρω πώς αλλιώς νιώθετε για το ότι η ομάδα θα μπορούσε να είναι τώρα σε καλύτερο επίπεδο και να διεκδικεί και το πρωτάθλημα? Ναι, νομίζω πως αυτό συμβαίνει, από ό,τι ξέρω και στην πλειοψηφία των παιχτών. Ισχύει αυτό. Δεν θέλω να σταθώ πολύ σε, ας πούμε, με εισαγωγικά δικαιολογίες με τις ατυχίες που είχαμε, γιατί πέρα από το τελευταίο διάστημα που είχαμε τα κρούσματα του κορονοϊού, υπήρχαν και νωρίτερα ατυχίες με τραυματισμούς παιχτών που ήταν βασικοί, τραυματισμούς παιχτών σε κρίσιμες περιόδους, γιατί έτσι πως ήταν το πρωτάθλημα διαμορφωμένο, κάθε παιχνίδι ήταν σημαντικό και εμείς έτυχε σε περίοδο που είχαμε μέσα σε μια εβδομάδα τρία ντέρμπι να τραυματιστεί π.χ. βασικός παίκτης μας και να λείπει από τα τρία αυτά παιχνίδια, που εν τέλει είναι καθοριστικό για την εικόνα. Αλλά εντάξει, ίσως αυτό που μένει είναι ότι με την εικόνα που δείχνει η ομάδα τον τελευταίο καιρό, αυτό που λέτε, η πίκρα ότι θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από την αρχή και να είναι πολύ ψηλότερη ομάδα, γιατί θεωρώ ότι σε αυτήν την ομάδα άξιζε να είναι ψηλότερα. Έχεις πρωταθλήματα, έχεις κύπελα, έχεις και ένα League Cup το 2015. Δεν έχεις League Cup με τον ΠΑΟΚ όμως. Είναι για την ομάδα ένα έξτρα κίνητρο ότι μια χρονιά πολύ μυστήρια, που νομίζω συμφωνείς και εσύ ότι οι παίκτες, οι επαγγελματίες του Βόλεϊ δεν νιώσανε ότι το όλο σύστημα, η πολιτεία, οι λοιμοξιολόγοι ήταν το ίδιο ευαίσθητη όπως με το ποδόσφαιρο για παράδειγμα ή το μπάσκετ. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για εσάς ότι μπορεί αυτή η χρονιά που μάλλον δεν θα έχουμε κύπελο, δεν ξέρω αν έχεις μάθει κάτι άλλο εσύ, αλλά από ό,τι ξέρω, δύσκολα θα γίνει το κύπελο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κλείσει μια πολύ μυστήρια χρονιά και ιδιαίτερη με ένα τρόπαιο.
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Βέρεια. Ναι, καταρχήν να πω ότι από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν περιθώρια έτσι ώστε να γίνει και το κύπελο. Και από ό,τι γνωρίζω αποφασίστηκε να γίνει το link-up, το οποίο έχει οριστεί για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα από εκεί και πέρα η χρονιά ήταν όντως ιδιαίτερη. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε, όπως ένα βασικό είναι η απουσία του κόσμου. Για τη δικιά μας ομάδα είναι ακόμα περισσότερο, γιατί είχε μεγάλη δυναμική, κυρίως στην έδρα της. Και η απουσία του κόσμου ήταν αισθητή. Βέβαια αυτό συμβαίνει για όλες τις ομάδες, αλλά εγώ μπορώ να μιλήσω για το πώς αισθάνομαι τη δικιά μας ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα υπήρχαν και άλλα θέματα όσον αφορά αυτό που είπατε. Υπήρχαν διακοπές του πρωταθλήματος, πράγμα το οποίο δεν βοηθάει καμιά ομάδα για να αποκτήσει ρυθμό και ειδικά τους αθλητές που όταν ξεκινάνε κάνουν το καλοκαίρι μια προετοιμασία, ξεκινάει το πρωτάθλημα και ξαφνικά, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη διακοπή έγινε μετά την πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Αναγκάζονται να μπουν ξανά σε μια διαδικασία για 1-2 μήνες ξανά προετοιμασία και μετά ξανά να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό και μάλιστα γρήγορα και χωρίς φιλικά παιχνίδια. Όλα αυτά επηρέασαν, αλλά επηρέασαν όλες τις ομάδες και κυρίως επηρέασαν γενικά το πρωτάθλημα. Αλλά θα συμφωνήσω για τη δικιά μας ομάδα ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία με το τελείωμα της χρονιάς να φέρουμε ένα τίτλο, να συνεχίσουμε τις εμφανίσεις που κάνουμε, που παλεύουμε κάθε παιχνίδι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φέρουμε ένα τίτλο και να κλείσουμε τη χρονιά με κάτι θετικό. Πώς είναι, Γιάννη, για έναν επαγγελματία αθλητή υψηλού επίπεδου, όπως εσύ, να αγωνίζεται συνεχώς χωρίς κόσμο? Βάλε μας λίγο έτσι το πώς το βιώνει ένας αθλητής του βόλεϊ, του μπάσκετ. Νομίζω ότι δεν έχει διαφορά από άθλημα σε άθλημα. Πώς είναι να παίζεις σε άδειο γήπεδο? Ναι, σίγουρα. Παρουσία 20-30, δεν ξέρω, 40 φιλάθλων. Ναι, είναι σίγουρα η διαφορά είναι αισθητή. Κατά βάση ο αθλητής είναι επαγγελματίας και ο νόμος είναι ότι θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του εξίσου καλά, είτε έχει 10 άτομα στις κερκίδες είτε έχει 10.000 άτομα. Αλλά όπως και να το κάνουμε... Εντάξει, στην πράξη δεν είναι αυτό και εφικτό, νομίζω, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, δεν είναι εφικτό όπως το λέτε. Στην πράξη λείπει αυτό το παραπάνω. Ακόμα και η πίεση που δίνει ο κόσμος πολλές φορές είναι παραγωγική και είναι καλή να υπάρχει. Και έλειπε όλο αυτό, ακόμα και η βοήθεια του κόσμου. Ένα μάτς μπορεί να κερδιθεί ή να χαθεί από αυτό το παράγοντα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτός ένας παράγοντας και σίγουρα... Δεν είναι ευχάριστο τέλος πάντων για τους αθλητές να παίζουν σε άδεια γήπεδα. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Γιάννη. Ο ΠΑΟΚ πάει στο League Cup να διεκδικήσει ένα τίτλο με περισσότερη δίψα από τον βασικό του αντίπαλο που είναι ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να ξέρω πώς αισθάνονται στην άλλη ομάδα. Πάντως δεν θέλω να... Δεν είναι σωστό νομίζω να σκεφτόμαστε έτσι. Νομίζω κάθε ομάδα όταν παίζει ένα κύπελο, ένα τίτλο θέλει να το κατακτήσει. Εγώ κοιτάω το αν η δικιά μας ομάδα έχει τη δίψα και θεωρώ ότι την έχει. Για τους λόγους όλους όσους συζητήσαμε πιο πριν. Ένας μάλλον παραπάνω λόγος είναι όλα αυτά που συζητήσαμε πιο πριν. Ναι. Και μου αρκεί ότι η ομάδα έχει τη θέληση και με το παραπάνω να μπει και να δώσει όλο ότι έχει και το καλύτερο σε αυτό για να κατακτήσουμε ένα τρόπο και να κλείσουμε καλά τη χρονιά. Σας το ευχόμαστε. Πάντως, Γιάννη, κάτι τελευταίο από μένα. Για μένα είναι εντυπωσιακό ότι έχει φτιάξει η ομάδα μέσω της δικιάς σας προσπάθειας έναν πολύ σημαντικό και σταθερό πυρήνα φίλων του ΠΑΟΚ που νοιάζονται για την ομάδα, διαβάζουν τα νέα της, βλέπουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Θα θέλαν πάρα πολύ να είναι στο γήπεδο. Δεν ξέρω, το αφουγκράζεστε αυτό αυτούς τους μήνες που λείπει ο κόσμος από το γήπεδο? Ναι, σίγουρα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια στο βόλεϊ από την πρώτη χρονιά που άλλαξε στην ουσία η πορεία της ομάδας και κάνει καθαρά πρωταθλητισμό. Είναι δίπλα μας, μας στηρίζει. Πολλές φορές μας κρίνει, αλλά είναι φυσιολογικό γιατί έχει απαιτήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από την ίδια την ομάδα, από εμάς δηλαδή,
και από την ομάδα καθαρά. Σίγουρα λείπει ο κόσμος με την άμεση επαφή, αλλά όπως είπα, το νιώθουμε κοντά μας και έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν παίζουμε ένα παιχνίδι και θέλουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να έχουμε ικανοποιημένο τον κόσμο που στηρίζει και μας βλέπει έστω και από το μας παρακολουθεί έστω και από την τηλεόραση. Ωραία. Καλή επιτυχία το επόμενο Σαββατοκύριακο, Γιάννη, και για τη δικιά σας προσπάθεια και για τον κόσμο και για τους δικούς σας ανθρώπους. Νομίζω θα είναι κάτι σημαντικό να υπάρχει σε αυτή τη χρονιά ένας τίτλος για όλους σας και για τον κόσμο φυσικά. Γερή να είστε, καλή δύναμη. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.